Στο Σκαμνί θα καθίσει και πάλι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, κατηγορούμενος για κακούργημα. Πάμε στην Αναστασία Αργυριάδη, η οποία έχει περισσότερα. Πόπι, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών στο Τριμέλα Συμβατείο Κακουργημάτων παραπέμπεται να δικαστεί ο Στάθης Παναγιωτόπουλος για την τρίτη κατά σειρά υπόθεση ανάρτησης βίντεο ερωτικού περιεχομένου με πρώην σύντροφό του. Πρόκειται για μια γυναίκα 42 ετών σήμερα που είχε σχέση μαζί του το 2012. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων κατ' εξακολούθηση με σκοπό βλάβης άλλων. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχε απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε είχε υποστηρίξει ότι είχε αναρτήσει ο ίδιος τα βίντεο στο διαδίκτυο, ωστόσο τα είχε κατεβάσει πριν από 3 χρόνια και δεν ξέρει πώς έγινε εκ νέου η ανάρτησή τους. Επίσης, να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή για την πρώτη μήνυση σε βάρος του, που αφορούσε μια γυναίκα που είχε αναρτήσει και τα δικά της βίντεο στο διαδίκτυο. Είχε δικαστεί στο Τριμελές. Ο εισαγγελέας όμως ζήτησε να ακυρωθεί αυτή η υπόθεση και να δικαστεί εκ νέου στο κακουργηματικό δικείο και για τη συγκεκριμένη μήνυση.